μαζί μας σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ένα πολύ οικείο πρόσωπο, ένας άνθρωπος που μπαίνει κάθε Δευτέρα απόγευμα στα σπίτια μας μέσω της ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς. Πολλούς μήνες, πάρα πολλούς μήνες. Όταν θα σταματήσει αυτή η ενημέρωση, θα καταλάβουμε ότι έχει τελειώσει και η πανδημία. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για την συνέντευξη αυτή. Ναι, λογικά κάποια στιγμή θα σταματήσουμε και εμείς όταν φτάσουμε και στην ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προγράμματος. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε σχετικά καλά αποτελέσματα, είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα 84% του ενήλικου πληθυσμού και ένα 74% του γενικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Και έχουν και ένα πολύ υψηλό ποσοστό όσον αφορά την αναμνηστική δόση. Οδεύουμε ολοταχώς προς τη χαλάρωση των μέτρων. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε. Είναι και ευρωπαϊκό η ευρωπαϊκή τάση που υπάρχει. Πιστεύετε ότι με την τρέχουσα εμβολιαστική κάλυψη έχει έρθει η ώρα για αλλαγή πλεύσης ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα παίξουν ρόλο? Κυρίως τα μέτρα δημόσιας υγείας είναι συνάρτηση, αν θέλετε, του κορονοϊού, δηλαδή της μεταδοτικότητας και το πόσο μεγάλη πίεση προκαλεί στο σύστημα υγείας, δηλαδή τις νοσηλίες που κάνει, της νοσηρότητας και της θνητότητας που έχουν συνάρτηση με τα μέτρα δημόσιας υγείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μετάλλαξη όμικρον που ξέρουμε ότι είναι αρκετά πιο μεταδοτική από τη Δέλτα, προκαλεί όμως λιγότερο νοσηλίες, λιγότερες διασωληνώσεις, άρα λιγότερες ΜΕΘ και λιγότερους θανάτους. Το βλέπουμε και στη δική μας χώρα, αν και έχουμε ένα αρκετά υψηλό αριθμό θανάτων ακόμη, αλλά ευελπιστούμε και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα πέσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά είναι που καθορίζουν κυρίως τα μέτρα δημόσιας υγείας. Με βάση αυτούς τους δείκτες είναι που κινήθηκαν και στις άλλες χώρες. Φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η εμβολιαστική κάλυψη, αλλά είναι ένας από τους παράγοντες αυτούς. Με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, πώς βλέπετε να είναι η ζωή μας σε λίγους μήνες από τώρα? Θα έχουμε επιστρέψει στις συνθήκες που ζούσαμε προ-πανδημίας ή θα είναι μια κανονικότητα η οποία δεν θα είναι απόλυτη σαν αυτή που ζούσαμε τότε? Το λέω πάρα πολλές φορές ότι ο κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί με ένα μαγικό ραβδάκι. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα είναι, λες και είναι το 2018 πριν την έναρξη της πανδημίας. Η πανδημία θα είναι εδώ, θα υποβαθμίζεται αν επιτύχουμε και δεν έχουμε κάποια άλλη μετάλλαξη. Όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη, όσο έχουμε την μετάλλαξη όμικρο, όλα αυτά θα υπάρξει και θα ενταχθεί στην κανονικότητά μας και το ευθέως σενάριο είναι να γίνει όπως είναι η γρίπη. Η γρίπη είναι εδώ, υπάρχει, ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, αλλά δεν προκαλεί τόση πίεση στα συστήματα υγείας, έτσι ώστε να μεταβάλλεται σε δραματικό βαθμό η οικονομική και η κοινωνική μας ζωή. Αυτό πότε το τοποθετείτε εσείς, κατά προσέγγιση, ας πούμε? Είναι παρακινδυνευμένο, ξέρετε, δεν κάνω εύκολα προβλέψεις. Ναι, το ξέρω. Και προσπαθώ να διατηρήσουμε και την αξιοπιστία τη δικιά μας, αλλά θεωρούμε ότι όσο ειδικά οδεύουμε προς το καλοκαίρι, τόσο θα πλησιάζουμε σε αυτό. Υπάρχει αλλαγή στη στάση των ανεμβολίαστων μετά την επιβολή των προστήμων? Αυτό ξεκίνησε από τον Ιανουάριο και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, αύριο, στις 16 κάθε μήνα θα βεβαιώνεται το πρόστιμο. Φάνηκε διαφορά από την επιβολή αυτού του μέτρου? Ναι, με το μέτρο το διοικητικό πρόστιμο επιτεύχθηκε μια αύξηση 10 σχεδόν ποσοστιαίων μονάδων στην εμβολιαστική κάλυψη των ατόμων άνω των 60.000. Είχαμε περίπου 530.000 όταν έγινε η εφαρμογή του, η ανακοίνωση του μέτρου και επιτεύχθηκε γύρω στις 230-240.000 να έχουν εμβολιαστεί. Μακάρι να είχαν εμβολιαστεί όλοι, αλλά είναι ένας σημαντικός αριθμός που εμβολιάστηκε. Πλέον είμαστε στο 91% στους άνω των 60, που είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσπάθειες μας συνεχίζονται εκεί, αλλά όσο πλησιάζουμε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, τόσο είναι και πιο δύσκολο να τους πείσουμε, γιατί αν μου επιτρέπετε εδώ, η απόφαση τους να μην εμβολιαστούν βασίζεται σε βαθύτερες κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές αντιλήψεις. Έχουμε και τον ερχομό τώρα του Novavax, ενός εμβολίου που δεν είναι τεχνολογία σε mRNA. Θα πείσει αυτό κάποιους που φοβούνται να προχωρήσουν τον εμβολιασμό τους, πιστεύετε? Κάποιους ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει θεαματικά την εμβολιαστική κάλυψη. Εμβόλια παλιάς τεχνολογίας, εισαγωγικά το παλιάς, δηλαδή να μην έχουμε τα mRNA εμβόλια. Είχαμε και πριν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και το AstraZeneca και το Johnson & Johnson, που ήταν τεχνολογία που χρησιμοποιούσαμε. Το Novavax βασίζεται σε μια άλλη τεχνολογία που προκαλεί ανοσία με βάση την πρωτεϊνική ακίδα. Μην μπλέξουμε με πολλές επιστημονικές λεπτομέρειες.
θα πάνε κάποιοι να εμβολιαστούν, αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα σημαντική αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Αυτό, πότε θα γίνει η παραλαβή? Ξέρω ότι ακόμα δεν σας έχουν δώσει ακριβή ημερομηνία, γι' αυτό δεν ανοίγει και η πλατφόρμα, έτσι δεν είναι? Ναι, η παραλαβή, όπως έχουν δώσει και στη δική μας χώρα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι για την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει κάποιο το οποίο ονομάζεται ένα τελευταίος ποιοτικός έλεγχος στις αποθήκες που βρίσκονται. Με τον πολοπληρωθεί αυτού, θα δώσουν ακριβή ημερομηνία παράδοση. Εμείς, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε ραντεβού, πρέπει να έχουμε μια ακριβή ημερομηνία, γιατί είναι πολύ διαφορετικό αν θα παραλάβουμε Δευτέρα ή Παρασκευή. Αυτό αναμένεται από μέρα σε μέρα να μας το δώσουν. Τώρα έχουμε ένα θέμα με τα πιστοποιητικά νόσησης. Δηλαδή είναι εκείνοι που νόσησαν για δεύτερη φορά και υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενικά ζητήματα. Μου έλεγαν για παράδειγμα μια περίπτωση, μια φοιτήτρια η οποία δεν μπορεί να πάει να δώσει μαθήματα στην εξεταστική στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό νόσησης. Πότε θα λυθεί αυτό το ζήτημα? Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Ναι. Αυτό το οποίο υπάρχει εκκρεμότητα είναι με το πιστοποιητικό επανανόσησης. Ναι, επανανόσησης, ναι. Είναι το πιστοποιητικό για τα άτομα τα οποία έχουν νοσήσει δεύτερη φορά. Ναι. Τέθηκε στο θέμα στην Επιτροπή και σήμερα θα γίνει και μια έκτακτη συνεδρίαση. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα υπάρξει ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας για αυτό. Για τη συγκεκριμένη φοιτήτρια, αν βρίσκεται σε αυτό, γιατί δεν είναι πάρα πολλά τα άτομα. Ναι. Είναι τα άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν περάσει 7 μήνες από την λήξη του πιστοποιητικού τους ή 3 μήνες από τον Johnson & Johnson, ναι, και να έχουν νοσήσει δεύτερη φορά. Μπορεί να πάει να δώσει το μάθημα, αλλά θα αναγκαστεί να κάνει rapid test αυτά που ισχύουν. Ναι. Τώρα, για την τέταρτη δόση, ποια είναι η προοπτική, κύριε Θεμιστοκλέους? Θα μείνει η εφαρμογή της μόνο στους ανοσοκατεσταλμένους ή θα επεκταθεί και στον υπόλοιπο πληθυσμό, και αν ναι, πότε? Αυτή τη στιγμή, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μετάλλαξη όμικρον, είναι ότι η τέταρτη δόση δεν είναι αναγκαία για τον γενικό πληθυσμό. Αν δεν αλλάξει κάτι, έχουμε κάποια διαφορετικά επιστημονικά δεδομένα, δεν θα ανοίξουμε τέταρτη δόση στο γενικό πληθυσμό. Ζούμε ιστορία τα τελευταία 2,5 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε ιστορία. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Είχε να συμβεί πάνω από 100 χρόνια, κάτι αντίστοιχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν σας πρότεινα να αναλάβετε αυτή τη θέση, φανταζόσασταν ότι θα βρισκόσασταν 2,5 χρόνια μετά σε αυτή την κατάσταση ακόμα και ότι θα πολεμούσατε δύνατη αυτή τη μάχη? Όχι, δεν το φανταζόμουν. Καταρχήν, ανέλαβα 26 Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη μέρα του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα. Και αμέσως πήρα το project των μέτρων ατομικής προστασίας. Ένα πολύ δύσκολο project. Μόλις τις χώρες, καμία χώρα παγκοσμίως να μην έχει μέτρα ατομικής προστασίας. Όχι, δεν φανταζόμουν την εξέλιξη αυτή, όπως και δεν φανταζόμουν ακόμη και ως Γενικός Γραμματέας ότι θα αναλάβω το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ήταν μια τεράστια πρόσκληση. Ευχαριστώ και τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Και πιστεύω τα πήγαμε καλά. Υπήρξαν στιγμές μέχρι σήμερα που είπατε «μέχρι εδώ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα»? Όχι. Υπήρξαν στιγμές έντασης, ναι, άγχους, πολύ μεγάλης πίεσης, αλλά στιγμές που να είτε εγώ είτε και η στενή ομάδα που να πούνε «όχι, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ποτέ». Ποιο είναι το περισσότερο, έτσι, γιατί θέλουμε να το μάθουμε αυτό, ποιο είναι οι περισσότερες ώρες που μπορεί να μείνατε στο Υπουργείο για να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο ήταν πολύ επίγον? Εντάξει, δεν είναι θέμα ωρών. Είναι θέμα όμως το πρώτο χρονικού διαστήματος, ο Δεκέμβρης και ο Γενάρης του 2021, μέχρι να στηθεί όλο αυτό. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι αρκετά άτομα τα οποία ήταν από την εφοδιαστική αλυσίδα, από το στρατό, την πολιτική προστασία, το ψηφιακής διακυβέρνησης, η ομάδα που ήμασταν πάνω στο λεγόμενο δωμάτιο πολέμου. Είχαμε μείνει αρκετά βράδια έτσι ώστε να λυθούν προβλήματα και μέχρι να σταθεροποιηθεί το σύστημα. Αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν, πιστεύω θα καλύψω όλους όσους ήμασταν πάνω, κάτι πολύ συναρπαστικό. Ακόμη και οι υπουργοί, να φανταστείτε, είχαμε σε καθημερινή βάση συναντήσεις, Zoom, 7 μέρες την εβδομάδα και είχε φορές που γίνονταν και 2 φορές τη μέρα σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε το πρώτο χρονικό διάστημα για να στηθεί και να σταθεροποιηθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν όλοι μας πήγαμε να κάνουμε την πρώτη δόση του εμβολίου, νομίζω ότι βγαίναμε από τα εμβολιαστικά κέντρα
λίγο με το στόμα ανοιχτό, λίγο εντυπωσιασμένη. Δεν είχαμε μάθει σε μια τέτοια διαδικασία και να γίνεται να κυλάει τόσο ομαλά και να υπάρχει τέτοια οργάνωση. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Και συζητήθηκε πάρα πολύ τότε αυτό, γιατί ήταν η πρώτη δόση, ήμασταν ακόμα πάρα πολύ αγχωμένοι, όχι τώρα δεν είμαστε, πάρα πολύ αγχωμένοι είμαστε. Αυτό ακολουθήθηκε το πρότυπο και από άλλες χώρες, το δικό μας. Ναι, εμείς αποφασίσαμε και η ομάδα να φτιάξουμε ένα σχέδιο σε τρεις άξονες. Βασικά, να είναι απλό, γιατί έπρεπε να αφομοιωθεί πολύ γρήγορα και φανταστείτε πίσω από αυτό υπάρχουν και πράγματα που οι πολίτες δεν γίνονται αντιληπτά, εφοδιαστικές αλυσίδες, κεντρικές αποθήκες, όλα αυτά τα ψηφιακά συστήματα πέρα από το SMS και το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Ήμασταν, θεωρώ, πιο αγχωμένοι από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί ξέραμε ότι είχαμε αυξημένες δυσκολίες στην Ελλάδα. Πιστεύω αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Άλλες χώρες, επειδή ίσως και εθνικά συστήματα υγείας, αλλά και συστήματα εφοδιασμών, ψηφιακά συστήματα, άρα θεωρούσαν ότι θα είναι κάτι πιο απλό. Προσωπικά πιστεύω ότι ένα από τους λόγους που έγινε λάθος σε άλλες χώρες, π.χ. στη Γερμανία, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Γερμανία έχει το δυναμικό, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Και φάνηκε, μπορεί μεν να άργησε, αλλά τελικά μπήκε πάρα πολύ και έκανε μια πολύ καλή οργάνωση. Πιστεύω αυτό το άγχος που είχαμε στην αρχή ήταν αρκετά δημιουργικό, έτσι ώστε να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα.